Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα υποδεχθούμε στο Λίμπερο 107,4 τον τερματοφύλακα του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανευσυνιακό, τον Σπύρο τον Στεριώτη. Σπύρο, τι γίνεται, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα από την Αθήνα και ευχαριστώ που μου έχετε καλέσει σήμερα στην εκπομπή σας. Και εμείς ευχαριστούμε, Σπύρο, γιατί προφανώς σήμερα όλοι σένα ψάχνουν, έτσι δεν είναι? Ελπίζω. Όχι μόνο εσένα, όχι μόνο εσένα, μα όλοι. Okay. Πριν πούμε για το μάτς, πες μου λίγο, βασικά, ξέρεις τι, άνετα θέλω να μιλάμε βασικά άνετα, έτσι, σαν να πίνουμε καφέ έξω. Δεν θέλω, ούτε άγχος, ούτε τα χαβαλέ κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα πότε έχεις έρθει? Είσαι 23 χρόνων, διάβασα, και είσαι από τον Καναδά. Ναι, να ξεκινάμε από εκεί. Για πες. Αυτό μιλάω λίγο τα ελληνικά, λίγο περίεργα. Ωραία, ωραία τα μιλάς. Ωραία, μια χαρά τα μιλάς. Εδώ και δύο χρόνια έχω έρθει στην Ελλάδα. Ναι. Είμαι 24 χρονών, 92 γεννηθής. Ναι. Ο πατέρας 92, μου... Ναι, το 92. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν γεννησμένος εδώ στην Αθήνα, από την Ελλάδα, και έφυγε από 25 χρονών και βρήκε τη μάνα μου που ήταν και Ελληνίδα, όμως γεννήθηκε στην Καναδά. Με τη γιαγιά μου που είναι και από τη Φλόρινα, άρα έχω λίγο σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Α, από τη Φλόρινα, από τη Φλόρινα, ε. Ναι. Και στην Ελευσίνα πώς βρέθηκες, ποια είναι η διαδρομή σου, ας πούμε, γιατί... Να σου πω πώς ξεκίνησα. Ναι. Ξεκίνησα από μια ακαδημία στο Καναδά, έτσι πως τα ξέρετε, δεν ξέρω και άμα τα ξέρετε. Όχι, πες τα. Στο Καναδά ή και στην Αμερική που είναι σαν οι δύο χώρες μαζί. Τώρα ξεκινάει το ποδόσφαιρο σαν MLS και ναι. Βλέπεις μεγάλες παίκτες σαν Beckham, Giovinco, Drogba, όλοι πάνε εκεί να ξεκινάει το ποδόσφαιρο στην Αμερική. Ναι. Γιατί πριν δεν υπήρχε. Mm-hmm. Και σαν μικρό παιδί πάντα το όνειρό μου ήταν να είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ναι. Το πίστεψα, δούλευα. Και βέβαια δεν μου άφησε ο πατέρας μου να έρθει στην Ελλάδα από μικρός, που είχα ευκαιρίες να ξεκινήσω κάτω από μικρό στην Ελλάδα και μου λέει πρέπει να τελειώσει το σχολείο. Γιατί ήθελες εδώ στην Ελλάδα, Σπύρο? Γιατί ήθελα στην Ελλάδα, γιατί το αίμα μου είναι Έλληνας, ο πατέρας μου είναι Έλληνας. Ναι. Πάντα κάνουμε διακοπές εδώ, είναι μια όμορφη χώρη, όμορφο κόσμο. Εξετάται με αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα και ακούγεται κάθε μέρα. Έχω πολλούς φίλους που δεν είναι Έλληνες, είναι απίστευτο χώρο και πιστεύω πρέπει να ξεκινήσει από κάπου. Πήγα στην Αμερική, πήγα 4 χρόνια στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική, στη Φιλαδέλφεια, πήρα scholarship. Τι πανεπιστήμιο? Wilmington University το λένε. Α, okay, yeah. Ναι. Yeah. Και από εκεί... Μπορείς να πας και MLS ή διαλέγεις άμα είσαι καλός, ναι, να πας στην Ευρώπη. Ναι. Πώς είναι το draft, NBA και τα λοιπά. NBA? Στο πανεπιστήμιο, άμα ξεκινάς στο πανεπιστήμιο μετά πας. Όχι για τον μπάσκετ. Σου λέω πώς γίνεται τα πράγματα. Ναι, ωραία, καλά κάνεις και μας τα λες. Δεν τα ξέρουμε εμείς οι βλάχοι εδώ πέρα, για πες τα λίγο. Εντάξει, έτσι τα λέω. Με την καλή έννοια το λέω, ναι, γιατί... Ναι, όχι. Και διάλεξε να έρθω στην Ελλάδα. Βρέθηκε κάτι στους ανθρώπους που είχα ξεκινήσει και πήγα στη Ζάκυνθος στο πρώτο εξάμηνο. Ναι, δοκιμάστηκες, ήρθες εδώ στην Ελλάδα μόνος σου, ρε παιδί μου, δηλαδή έφυγες από τον Καναδά και ήρθες εδώ. Μόνος μου. Αυτό που έκανε και ο πατέρας μου που έφυγε μόνος του από την Ελλάδα και πήγε στο Καναδά με ένα βαλίτσα. Μόνος του ξεκινήσει τα πράγματα, μόνος μου τα έκανε τα πράγματα, μόνος μου έκανε τα ελληνικά. Ναι. Οπότε δεν είχες καμιά κοπέλα εκεί στον Καναδά για να σε κρατήσει, έτσι, ήσουν ελεύθερος, γι' αυτό ήρθες. Η αλήθεια είναι, είχες χωρίσει και έφυγες. Είχα μια κοπέλα και μου λέει, ο πατέρας μου λέει, άμα θέλεις να ξεκινήσεις με την μπάλα, πρέπει να διαλέξεις άμα θέλεις κοπέλα ή άμα θέλεις το ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ έχω αγαπήσει την μπάλα πιο πολύ και τη χώρισα. Α, δεν τη γούσταρες τόσο πολύ την κοπέλα, γι' αυτό. Ναι, γούσταρα την μπάλα, κάθε μέρα με μπάλα. Και λοιπόν έρχεσαι στη Ζάκυνθο, μπλέκεις με μάνατζερ και αυτά ή πας μόνος σου καρφί, ας πούμε, εκεί πέρα να δοκιμαστείς? Είμαι ένας από τον Καναδά και ήρθα. Βρέθηκαν με, δεν θέλω να πω μάνατζερ, με ανθρώπους που... Γνωστούς όνομας, ναι. Mm-hmm. Και
άρχισα εκεί. Ήταν εκεί ο Ξενοδόχοφ που τώρα είναι στη Λάρισα. Ναι. Και ήμουν από πίσω από αυτόν. Έμαθα, έβλεπα. Α, ο Ξενοδόχοφ ήταν ο Τερματοβύλακας. Γιατί μπερδεύτηκα. Ναι, νόμιζα αυτός που έχει το ξενοδοχείο της, πώς το πες. Ναι, ναι, ο Ξενοδόχοφ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινάει από εκεί. Και μετά βρέθηκε Λευσίνα. Έκανες κάποιες προπονήσεις και σου είπα στη Ζάκηθο, α, ωραίος είσαι, σε κρατάμε, σε παίρνουμε. Υπογράφεις. Ναι, βλέπουνε κάτι. Ωραία. Είδανε κάτι. Μετά κάπου είδα στο βιογραφικό σου, στο πανηλιακό κάπου είδα. Ναι, ναι, ήμουνα στο πανηλιακό. Δεν ήταν λίγο περίεργα τα κατάσταση λόγω βίζα. Δεν είχα και τα ελληνική, πώς να το πω, διαβατήριο στη... σε αυτή την περίοδο και ναι, δεν μπορούσα να κάνω συμβούλιο. Κατάλαβα. Ήμουν εκεί για λίγο και δεν διαλύθηκε η ομάδα και... Ναι, αυτό. Ναι. Τώρα μιλάμε στην Ελευσίνα, πότε πήγες φέτος? Πέρσι ήμουνα στην Ελευσίνα. Δεν μου λες, επειδή σε λένε και Σπύρο, ναι, είσαι και από τον Καναδά, τον Παπαθανασάκη, ναι, που είναι στον Ηρακλή, δεν τον ήξερες για να έρθεις εδώ πέρα στον Ηρακλή? Καμιά άκρη, και αυτός που από τον Καναδά είναι. Ναι, και ναι, τον ναι, λένε και Σπύρο. Ήξερα. Ναι, ναι, δεν τον ήξερα, ευτυχώς, όχι, είχα ακούσει κάτι πράγματα γι' αυτό, αλλά δεν τον ήξερα σαν άνθρωπος, όχι. Ευτυχώς, γιατί λες ευτυχώς? Όχι, ευτυχώς... Καλά που δεν ήρθες δηλαδή και τέτοια, αυτό εννοείς? Όχι, καμία σχέση, σαν δεν τον ήξερα σαν άνθρωπος. Τι είχες ακούσει γι' αυτόν, ότι? Στον Καναδά είναι γνωστός δηλαδή ο Παπαθανασάκης? Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Α, δεν το ήξερε. Ναι, δεν τον ήξερε τον άνθρωπο. Όχι, απλά εδώ σου είπαν ότι υπάρχει αυτός που το λένε και Σπύρο και είναι από τον Καναδά. Ναι, ναι, μόνο το είδα την ομάδα που είχε φτιάξει τη Β' Εθνική που είχαμε παίξει αντίπολο με τη Ζάκυνθος, Ηρακλής μια φορά. Α, και... είχατε παίξει. Είχες παίξει εσύ, ναι, εσύ έπαιζες. Όχι, δεν είχα συμμετέχει μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Δεν τον γνώρισες εκεί, δεν γνωριστήκατε, δεν τον βρήκες να τον πεις είμαι κι εγώ Σπύρος από τον Καναδά? Όχι, δεν είχε. Ωραία. Ωραία. Και μετά πήγες στην Ελευσίνα, έτσι. Έχει εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Στην Ελευσίνα πώς είναι τα πράγματα, Σπύρο? Στην Ελευσίνα... Να πω στον κόσμο να ενημερώσω, συγγνώμη, επίτρεψέ μου λίγο, Σπύρο, να πω στον κόσμο που τώρα μπήκε στην παρέα μας εδώ στο Λίμπερο, ότι εδώ και λίγα λεπτάκια έχουμε στον αέρα τον Σπύρο τον Στεριώτη, τον τερματοφύλακα του Πανευσυνιακού. Έλα, Σπύρο. Για πες, πότε πήγες εκεί? Ήμουν εδώ από πέρσι στην Ελευσίνα. Δουλεύω με τον προπονητή και το τεχνικό team. Ωραία. Από εδώ και τώρα 2 χρόνια, πέρσι 1 χρόνο έκλεισα. Ναι. Τα πράγματα, θα σου πω, είναι καλά. Βέβαια, στη Β' Εθνική είναι καλά, τι είναι καλά, αφού τελευταίοι είστε, τι καλά είναι? Είναι, ναι. Θα σου πω, υπάρχει ένα, ναι, είμαστε μηδέν, υπάρχει ένα αργάνωση καλό. Πιστεύω θα το παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε. Λεφτά παίρνετε, πληρώνε. Ναι, ναι. Γιατί ναι, εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Δεν μου λες, Σπύρο, όλα αυτά τα χρόνια που έχεις παίξει στη Ζάκηθο, από τότε που ήρθες στην Ελλάδα, έτσι. Πόσο είπες, ναι, έχεις, 3-4 χρόνια? 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια. Ναι. Έχεις εσύ λεφτά στην άκρη, σε πληρώνουν κανονικά, έχεις πληρωθεί κανονικά ή στέλνει ο μπαμπάς από τον Καναδά? Όχι, κοίτα. Αλήθεια τώρα, αλήθεια. Όχι, αυτή είναι αλήθεια. Δεν κοιτάζεις τώρα με ένα όνομα σαν εμένα που δεν έχω ξεκινήσει από καθόλου, από πουθενά. Έχω έρθει στην Ελλάδα να ξεκινήσω κάτι, να δείξω στον κόσμο ποιος είμαι. Ναι. Δεν κοιτάς τα χρήματα τώρα. Δεν κοιτάς και... Πώς, επαγγελματίας είσαι, ρε Σπύρο, που δεν κοιτάς τα χρήματα. Επαγγελματίας είσαι, παίρνεις ένα. Εκτός αν είσαι, αν έχεις λεφτά από τον Καναδά, αν έχεις, δηλαδή δεν έχεις ανάγκη οικονομική, είσαι άνετος. Όχι, δεν λέω είμαι άνετος. Ο μπαμπάς τι δουλειά κάνει στον Καναδά? Ο μπαμπάς έχει μια επιχείρηση που χτίζουν και σπίτια. Σαν τον Παπαθανασάκη δηλαδή, τον Τουρακλή. Μου είπε προχθές ότι χτίζει σπίτια. Όχι, δεν ξέρω τι κάνει ο μπαμπάς. Ναι, ναι, και εγώ δεν το ήξερα, προχθές μας το είπε. Ναι, μας είπα. Άρα, ρε Σπύρο, είσαι εντάξει, άνετα είσαι. Δεν έχεις και πρόβλημα. Δεν λέω δεν έχω πρόβλημα. Κοιτάζω τι θα κάνω στο ποδόσφαιρο και πιστεύω πρέπει να παλέψεις. Εντάξει, είσαι και μικρός τώρα. Καταρχάς, γιατί επέλεξες να γίνεις τερματοφύλακας και δεν επέλεξες να γίνεις center for, ας πούμε, επιθετικός? Ναι, ναι, όλοι μου το λένε αυτό. Και εγώ. Ναι. Για πες. Όλοι λένε. Ξαφνικά λένε. Πριν με δούνε, ναι, βλέπουν το ύψος και λένε αυτός είναι τέρμα. Όντως μου έχει συμβεί πολύ. Τι είσαι κοντός? Ναι, μου λέει είσαι κοντός. Πόσο ύψος έχεις, Σπύρο?
1,78. Εντάξει. Εντάξει, σιγά. Και δεν, πριν πρώτη μόνα, πριν βλέπουν το ύψος μου, δεν έχουν δει πόσο μεγάλο η καρδιά μου είναι μέσα μου. Και ναι. Πιστεύω ότι ο καθρέφτης είναι μέσα στο γήπεδο και μόλις μπαίνεις από κάτω τα δοκάρια μπορείς να δέξεις κάτι πράγματα και μετά ξαφνικά δεν παίζει ρόλο το ύψος. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, ναι, αλλά τώρα εμένα, εγώ σέρνω να σε ρωτήσω, ας πούμε, έτσι, επειδή τώρα είμαστε άνετα και δεν έχεις... άνετα δεν αισθάνεσαι, δεν έχεις καν αυτό. Χαλάρα μιλάμε, σαν να είμαστε φιλαράκια. Λοιπόν, έτσι δεν εισπύρω. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είσαι αγχωμένος δηλαδή τώρα και τα λοιπά, έτσι, επειδή... Εντάξει, τώρα έχεις ξαναμιλήσει ραδιόφωνο, δηλαδή σε πήραν Θεσσαλονίκη ξαναμιλήσει ποτέ ή στην Αθήνα? Όχι, από τη Θεσσαλονίκη έχω μιλήσει αρκετά σε ραδιόφωνο. Ωραία. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, για πες ρε Σπύρο, πώς είναι, εχθές πώς έγινε το μάτς έτσι, ας πούμε, δηλαδή τώρα μιλάω με τον Σπύρο, τον Στεργιώτο, ο οποίος έφαγε 7 γκολ εχθές, έτσι, και ρωτάω τώρα εγώ, γι' αυτό ήθελα να μάθω, πώς είναι η επόμενη μέρα για έναν τερματοφύλακα που έφαγε 7 γκολ σε ένα μάτς? Ναι, είναι πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Ή το βράδυ δύσκολα... πώς είναι, ας πούμε, της ίδιας το, μέρας. Το βράδυ, δεν το τι να σου πω, γιατί υπάρχει μια ένταση μέσα στο παιχνίδι και παίζεις αντίπαλο με ΠΑΟΚ που είναι από τους μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ναι, και βλέπεις ένα φανέλα και σήμα αντίπαλό σου, μπαίνει πολλά διαφορά μέσα στο μυαλό σου και θέλεις να δείξεις άμα μπορείς να παίξεις αυτό το σκαλαπάτι. Α. Με αυτούς τους παίκτες που έχουν πάει στο άλλο όμιλο του Europa League. Σε άλλο επίπεδο, είναι πιο υψηλό το γιατί παλίζεις. Άλλο επίπεδο. Ναι. Και? Αισθάνεσαι άσχημα, βλέπεις τα αυτά γκολ, την άλλη μέρα σηκώνεσαι και βλέπεις το βίντεο και εκεί... βλέπεις τα λάθη που έκανες, τα καλά που έκανες, να βελτιωθείς το προπόνηση. Ωραία. Αυτό. Πού πιστεύεις, εγώ επειδή μιλάω με σένα, δεν με ενδιαφέρουν οι συμπαίκτες σου, γιατί κάνανε και αυτοί πολλά λάθη και εσύ έβγαλες πολλά εχθές, έτσι. Δηλαδή έπρεπε να είναι το σκορ καμιά 24-0, αλλά επειδή ήσουν εσύ από κάτω, έμεινε μόνο στο 7. Λοιπόν, πες μου λίγο, πού έκανες λάθη εχθές εσύ. Για το Σπύρο λέμε μόνο, έτσι, όχι για τους υπόλοιπους. Δεν πιστεύω πρέπει να τα πω αυτό στο ράδιο. Αυτό γιατί? Είναι με μένα, με τον προπονητή και αυτό που βλέπουμε με τον προπονητή του Ματοφύλικα μέσα στο βίντεο. Ναι, εντάξει, γενικά ρε παιδί μου, πού πιστεύεις ότι μπορούσες να αντιδράσεις καλύτερα? Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με τον προπονητή. Μην ανησυχείς, και ο Θανάσης είναι δημόπλος στον προπονητή σου. Πριν κάνει τον προπονητή και σε ένα ραδιόφωνο έκανε, σαν και εμένα εδώ. Και μετά έγινε προπονητής εκεί. Αλήθεια σου λέω, να ρώτα τον, ήταν και στη Θεσσαλονίκη κιόλας εδώ πέρα. Σε εμάς εδώ στο Λίμπερο δεν ήρθε, δεν έτυχε. Λίγο πριν έρθει εδώ, ας πούμε, πήγε να γίνει προπονητής. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή είτε θα πει σε μένα είτε στο Θανάση, το ίδιο είναι. Εντάξει, εγώ έχω. Σέβομαι ο προπονητής μου, τον πρόεδρο, όλοι οι τεχνικό team και αυτά που κάνουν πριν. Δεν είναι. Εντάξει, απλά συνολικά πιστεύεις ότι το σκορ είναι αυτό το 7, το 0-7 είναι η εικόνα του αγώνα ή είναι υπερβολικά τα 7 που φάγατε? Κοίτα, κρατήσαμε το 0 σε ένα ημίχρονο. Σε παιδιά που οι περισσότεροι είναι βασικοί και έχουν πολλά συμμετοχές στην Ευρώπη και στη Super League και στην εθνική τους. Από εκεί και πέρα... Για τον ΠΑΟΚ μιλάς τώρα. Ναι, για τον ΠΑΟΚ. Μετά, στο ημίχρονο, φάγατε κανένα κράξιμο από τους ΠΑΟΞίδες γιατί παίζατε τόσο καλά και δεν τους αφήνατε να βάζουν γκολ στα ποδητήρια? Δεν άκουσα, γιατί εγώ είμαι συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο, δεν ακούω τι λένε απ' έξω. Όχι, στα ποδητήρια όταν μπήκατε. Τώρα πλάκα κάνω, έτσι. Δεν. Λέω όταν μπήκατε στα ποδητήρια, ήρθα και σε είπε κανένας, ρε φτάνει ρε Σπύρο να πούμε, άσε να βάλουμε κανένα γκολ. Δεν είπε, δεν έκανε κανένα τέτοιο. Το ακούς. Α, το άκουσες. Το είπανε. Το ακούς, οι φίλαθροι λένε και φωνάζουν και στους παίκτους τους ΠΑΟΚ. Βάλε γκολ, τι γίνεται και τα λοιπά. Φωνάζουν, ναι, έχουν ανησυχεί γιατί ήταν 0-0 με την Ελευσίνα. Τρώγα κράξιμο. Που πήγαν στα ποδητήρια 0-0 με την Ελευσίνα, με την τελευταία της Β' Εθνικής. Και μετά ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και τι γίνεται εκεί πέρα? Προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Μετά υπήρχε τραυματίες. Πολύ. Τραυματίες ο ένας στόπερ που πήγαινε αρκετά καλά. Και βλέπεις μια ομάδα ΠΑΟΚ που η μεγάλη ομάδα, πάλι που το λέω, πήρε
τα πήρα πάνω του. Ναι, πήρε τα πάνω του και μετά. Δεν μου λες, Σπύρο, τώρα έχω μια πορεία. Επειδή έχω δει τα γκολ να πούμε και τα λοιπά, πόσες φάσεις έχεις βγάλει, πόσες εκθέσανε οι συμπαίκτες, αλλά δεν πειράζει έτσι. Εντάξει, ο Πάοκ είναι μεγάλος αντίπαλος. Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω, Σπύρο. Στο πρώτο γκολ, φίλε, τι κάνει, τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή, στην κεφαλιά του Αθανασιάδη, το ψαράκι, το πρώτο γκολ που τρως. Εκεί συμβαίνει κάτι, κάνεις κάτι και σκύβεις κάπως έτσι. Και φαίνεται ότι σαν να σε χτύπησε κάποιος. Το πρώτο γκολ πρέπει να το δει, να το δω λίγο πιο καλύτερα. Ναι, ναι. Και να το μιλήσω και με το προπονητή, ναι, το φύλακα, να δω στο βίντεο τι αντίδραση, βγήκε κόντρα, ήταν ένα ρίγορο φάση και η μπάλα δεν πήγαινε αυτό έτσι με την αντίδραση που είχα πάει. Ναι, εκεί στην κεφαλιά, ας πούμε, εσύ, σαν να σε δίνει κάποιος μια κλωτσιά από πίσω και στο κεφάλι, ας πούμε, κάπως έτσι γίνεται, αλλά δεν είναι κανένας από πίσω, είναι κανένας, δεν ξέρω, βέβαια, αν υπάρχει κανένας όρατος. Είχα χτυπήσει και το πλάτι μου πολύ δυνατά στον πρώτο ημίχρονο και εκεί που έπιασα ένα cross. Δεν το έχεις δει τον goal δηλαδή, έτσι. Δεν το έχεις δει τον goal. Τα goal, δηλαδή, ενώ είπες το βίντεο δεν το έχεις δει. Α, δεν τα έχεις δει. Όχι, δεν τα έχω δει καλά, όχι. Α, γι' αυτό, γιατί... Και να μην το δεις, ας πούμε, εδώ πιστεύω ότι θυμάσαι, ειδικά αυτό που με έκανε εμένα εντύπωση, ας πούμε, είναι στο πρώτο γκολ, εκεί στην κεφαλιά, ότι κάπως έτσι κάνεις το κεφάλι σου και λέω, έργα, ότι τον είπε κανένας από πίσω, σε σφύριξε κανένας, ας την δικιά μου, Σπύρο. Μήπως κανένας συμπαίκτη σου. Όχι. Γιατί γίνονται αυτά τα μπερδέματα, ας πούμε, ναι. Δεν τα ξέρω, θα πρέπει να τα δω... Από το βίντεο. Εντάξει, τώρα η ομάδα πώς είναι, ας πούμε, δηλαδή είπατε, εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι και ας φάγαμε αυτά. Εμείς θέλουμε, εμείς θέλουμε να σωθούμε στη Β' Εθνική, αυτό είπατε στα πολιτήρια. Εμείς θέλουμε να σωθούμε στη Β' Εθνική, γιατί θέλουμε να δείξουμε καλή εικόνα και να προχωρήσουμε στη Κομωτινή, να πάρουμε 3 βαθμούς από εκεί και να προχωρήσουμε στο επόμενο μάτς πριν την κοπή Χριστούγεννα. Μάλιστα, ωραία. Άρα, ποιο είναι το μάτς το επόμενο, Σπύρο? Παίζουμε στη Κομωτινή με τον Πανθρακικός και μετά παίζουμε με τη Σπάρτη μέσα στην Ελευσίνα. Να, δύσκολα παιχνίδια έχετε. Βασικά τώρα όσο είσαι εκεί είναι η ομάδα εκεί χαμηλά, όλα δύσκολα είναι. Δύσκολα παιχνίδια, έτσι, έτσι. Βέβαια δύσκολα παιχνίδια. Ωραία. Πάντα άμα το θέλεις δεν είναι δύσκολο, άμα το πιστεύεις. Ναι. Σπύρο, για να κλείσουμε, να σε αφήσω γιατί έχετε και προπόνηση, τι στόχους έχεις εσύ προσωπικά, ας πούμε? Α, σε πες τη χθεσινή ημέρα, τη βραδιά, την κάνουμε ένα delete και λέμε ότι εντάξει, δεν έγινε ποτέ. Ήταν όλα χάλια. Φάγατε και αυτά. Λοιπόν, ο στόχος σου ποιος είναι από εδώ και στο εξής, ο δικός σου, ο προσωπικός? Το δικό μου στόχος είναι πάνω απ' όλα να βοηθήσω την ομάδα να σωθεί, ό,τι και να μπορώ. Ή παίζω βασικός ή δεν παίζω σε ένα μάτς, πάντα να είμαι πρώτος παίκτης στα αποβιτήρια, να βοηθάει την ψυχολογία, την ομάδα, οι τοματοφύλακες που είναι δίπλα μου, που δουλεύουν κάθε μέρα και να σωθούμε και να μείνουμε στη Football League. Μάλιστα. Μετά από αυτό να πάω ό,τι πιο ψηλά μπορώ, να είναι μια μέρα σε ένα ομάδα ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός ή στη Super League να παίξω. Θέλεις να παίξεις Super League, έτσι? Δεν θες να πας στο εξωτερικό, θες να, εδώ Ελλάδα να ανεβείς? Όχι, θέλω ό,τι μπορώ να κάνω, είναι ψηλά στην απέξω στην Ελλάδα ή μέσα στην Ελλάδα, θέλω να πάω ό,τι πιο ψηλά είναι. Και αυτό είναι η στόχο μου, αυτό το πιστεύω, αυτό δουλεύω κάθε μέρα. Μπράβο, και να συνεχίσεις να δουλεύεις έτσι καλά. Δεν μου λες να σε ρωτήσω. Χαβαλέ τώρα, στον Καναδά τι ομάδα ήσουν, εδώ από την Ελλάδα? Δεν είχα ομάδα. Έλα, δεν έχεις ομάδα τώρα, σιγά. Είχες κάτι. Πες. Δεν είχα ομάδα, πάντα έβλεπα τα ντέρμπι. Μου άρεσε όλοι οι ομάδες. Είχα παλιούς παίκτες από διάφορες ομάδες, μου άρεσε. Τι, δεν είχες ομάδα σαν παιδί και εσύ τώρα εκεί να υποστηρίζεις από την Ελλάδα μία ομάδα? Όχι, δεν είχα. Τώρα εντάξει. Δεν απαντάς τώρα. Δεν απαντάς. Φοβάσαι. Μην πεις καμιά ομάδα και μετά βρεθείς στην αντίπαλη και σου. Εντάξει. Θα τη σβήσω τη συνέντευξη. Μην ανησυχείς. Όχι. Άντε καλά. Στον Καναδά τι ομάδα ήσουν? Στον Καναδά. Ναι. Δεν είχαμε ομάδα. Μόνο το Ρόντο FC έκανε. Α, εντάξει. Το Ρόντο ήσουν. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Άμα σου πω μια ομάδα θα ήταν Μαδρίτης, γιατί μου άρεσε πάντα ο Κασίας, γιατί δεν ήταν ψηλός, είχε αγγλιστικά, αυτό που προσπαθώ να δώσω στο γήπεδο. Ωραία. Βλέπα το Κασία, πάντα. Άντε Σπύρο, τι ώρα τώρα, 4 έχετε προπόνηση, τι ώρα έχετε? 5 η ώρα. 5 η ώρα, άντε, ωραία. 5 η ώρα, πάω λίγο νωρίτερα, πάντα να κάνω
αυτά που θέλω να κάνω. Έτσι, έτσι, άντε, μπράβο. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Και εγώ, σε σένα και στην ομάδα. Να είσαι καλά.